Ο 5ος αιώνας π.Χ. έδωσε στο Βυζάντιο τη φήμη περίζηλου επάθλου και ακριβώς επειδή η πόλη διέθετε αξία, προσόντα και σκοπό, ο οικισμός μετατράπηκε στη σκηνή πάνω στην οποία εκτυλίχθηκε η ζωή ορισμένων από τους σπουδαιότερους χαρακτήρες της αρχαίας ιστορίας, του στρατηγού και συγγραφέα Ξενοφόντα, του Μαυσολού, σατράπη της Καρίας, ο οποίος έδωσε το όνομά του στη λέξη Μαυσολείο, το δικό του αποτελούσε ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου, καθώς και του Αθηναίου στρατηγού Αλκιβιάδη, ο οποίος στην πορεία πρόδωσε την πόλη του. Μάλιστα, ο Αλκιβιάδης είναι ένας χαρακτήρας τόσο ακραίος, ώστε δύσκολα θα αποτολμούσε κανείς να τον πλάσει με την φαντασία του. Γεννημένος αριστοκράτης, με σπαρτιάτισσα τροφό, ο Αλκιβιάδης άφησε το σημάδι του στον κλασικό αρχαίο ελληνικό κόσμο και κατ' επέκταση στην ιστορία. Σύντροφος του Σοκράτη στον στρατό, επίδοξος εραστής του, εκπροσωπούσε όλα όσα δεν ήταν ο Αθηναίος διανοητής. Ματαιόδοξος, ερωτήλος, αμετροεπής, γοητευτικός, μάγκας, μυστήριος, ο Αλκιβιάδης έμελε να περιγραφεί από τους αρχαίους συγγραφείς ως ο λατρεμένος τύραννος των Αθηνών. Ο Αριστοφάνης έγραψε πως οι Αθηναίοι τον θέλουν, τον μισούν, πάντως εύχονται να επέστρεφε κοντά τους. Ήταν εξοργιστικά ακαταμάχητος, αδύνατο να τον προσπεράσει κανείς, καθώς κυκλοφορούσε κορδωμένος στην πόλη της Αθηνάς με πορφυρό μανδύα. Παρότι αυτού του είδους οι αντιδημοκρατικές επιδείξεις αποδοκιμάζονταν, αρνούνταν να παίξει τον αυλό, γιατί έκανε το στόμα του να σουφρώνει με τρόπο που δεν τον κολάκευε, άρχιζε να πίνει από το πρωί και σύμφωνα με τον κωμικό ποιητή Εύπολη, ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη μόδα της ούρησης μέσα σε ένα δοχείο κατά διάρκεια του δείπνου. Είχε ηγηθεί των αθηναϊκών στρατευμάτων στην καταστροφική εκστρατεία στη Σικελία το 415 π.Χ. και εξαιτίας του μυστηριώδους βανδαλισμού των ερμών στους δρόμους της Αθήνας είχε κατηγορηθεί ερήμην για ιεροσηλεία. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους ορκισμένους εχθρούς της Αθήνας, τους Σπαρτιάτες, όπου ανέπτυξε φιλικές σχέσεις σε σημείο που κατέστησε έγκυο τη σύζυγο του Σπαρτιάτη βασιλιά, ο Αλκιβιάδης διέφυγε στην Ανατολή και κατέληξε στη Μικρά Ασία, όπου έγινε πράκτορας του Πέρση αντιβασιλέα της Αφέρνη. Ο Αλκιβιάδης, εγωπαθής, ψευδός, ερωτικός, φαίνεται πως βρέθηκε στο στοιχείο του όταν μετέτρεψε το Βυζάντιο και τα περιχωρά του σε διασκεδαστήριό του, ενώ σύντομα θα άναβε φωτιές στις θάλασσες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Μετά από αυτό, ο Αλκιβιάδης πήγε στον Ελίσποντο και τη Χερσόνησο για να συγκεντρώσει χρήματα και οι υπόλοιποι στρατηγοί έκλεισαν συμφωνία με τον Φαρνάβαζο. Τώρα ο Φαρνάβαζος θεωρούσε πως και ο Αλκιβιάδης έπρεπε να του δώσει τον όρκο του και έτσι περίμενε στη Χαλκιδόνα ώσπου να επιστρέψει από το Βυζάντιο. Όμως όταν ήρθε είπε πως δεν θα έδινε τον όρκο εκτός και αν ο Φαρνάβαζος έκανε το ίδιο απέναντι του. Τελικά ο Αλκιβιάδης έδωσε τον όρκο στη Χρυσούπολη στους εκπροσώπους του Φαρνάβαζου, τον Μητροβάτη και τον Αρνάπη. Και ο Φαρνάβαζος στη Χαλκιδόνα, στους εκπροσώπους του Αλκιβιάδη, Ευρυπτόλεμο και Διότιμο. Με τις δύο πλευρές να μην περιορίζονται στον επίσημο όρκο, αλλά να προχωρούν και σε ανταλλαγή προσωπικών δεσμεύσεων. Ούψ! Άρα ο Αλκιβιάδης με το Φαρνάβαζο ήταν κάτι παραπάνω από σύμμαχοι. Υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.